Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, Σφήνα στα Σπόρα από την TV 100, κάθε βράδυ στις, Δευτέρα βράδυ στις 11 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα το μεσημέρι από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Δημόπουλος και ο δημοσιογράφος Ντίνος Καραμητρούσης. Συζητούσαμε και τι έγινε το 84-85 στον τελικό του κυπέλου, όταν βέβαια εκείνη την εποχή ο Χρήστος Δημόπουλος ήταν και το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, Ντίνο, κάτι πήγες να πεις και σε έκοψα, νομίζω, στη συζήτηση, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά εγώ. Ήθελες να πεις κάτι σαν συμπλήρωμα για την οικογένεια που είπε ο Χρήστος, ότι ήταν οικογένεια τότε ο ΠΑΟΚ και κατέξε Παλικαρίσια το πρωτάθλημα. Τα θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, οικογένεια πράγματι, ακόμα και στον ημιτελικό του κυπέλου, στο γήπεδο της Χαλκίδας, μια νίκη επί της ΑΕΚ, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν, ας πούμε, μέρες που ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο επαναλάμβανε αυτό που είχε κάνει την προηγούμενη δεκαετία η επίσης μεγάλη ομάδα της εκείνης της δεκαετίας. Δεν ήταν αυτό το παιχνίδι στη Χαλκίδα. Την ΑΕΚ παίξαμε μέσα στην Τούμπα. Που τους βάλαμε 6-1, να πούμε, και 2-2 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Τους είχα βάλει 2 γκολ. Ήταν το ημιτελικό στην πιο προηγούμενη. Α, την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Χαλκίδα. Δηλαδή το 81 ήταν. Άρα το 84 ήταν, 84-85 περίοδος ήταν 6 γκολ στην Τούμπα και 2-2 στη Φιλαδέλφεια. Γιατί είχα βάλει 3 γκολ μέσα στην Τούμπα, είχαμε 6-1 και έβαλα για άλλα 2 γκολ μέσα στη. Και να σου πω ένα ωραίο με το χέρ, ξέρεις τι του είχα πει τότε. Ναι. Ακουστικό, είχαμε πάει στη Φιλαδέλφεια, είχαμε κερδίσει 6-1. Ναι. Και ήμουνα στο στρατό και γύρισα και ανέβηκα πάνω για να παίξουν. Ναι. Τότε μίλαγε ο χέρ, λέει, πρέπει, λέει, να πάμε να δούμε, λέει, να μην φάμε 5 γκολ. Εγώ καθόμουν πίσω και τον κοίταζα. Οπότε σε κάποια φάση γυρίζω και του λέω, μίστε, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν του λέω φάμε εμείς 5 γκολ, σήμερα να μην πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στη Ρόδο του. Εδώ θα βάλουμε ένα γκολ εμείς, λέει, να φυλάξουμε αυτόν, να φυλάξουμε εκείνον, να φυλάξουμε τον άλλον. Εμάς ποιος θα φυλάξει, τον Κωστικό, τον Κούδα, εμένα, ποιος θα μας φυλάξει. Και προηγηθήκαμε με 0-2 με 2 γκολ τα δικά μου. Μπορούσα να τους βάλουμε και παραπάνω, αλλά εντάξει, σταματήσαμε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ο Χέρ πάντως σε πήγαινε πάρα πολύ, Χριστό, ο Χέρ, έτσι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν καλός προπονητής. Μέχρι να τον κάνει βασικό. Ναι, μέχρι να τον κάνει, γιατί τον έβαζε όλο αλλαγή. Δηλαδή αλλαγή, κόντρα αλλαγή, ξανά αλλαγή. Αυτό ήταν. Ήταν προληπτικός. Προληπτικός. Ναι, ναι, ναι. Με βέβαια γύρω στο, από το 60 και μετά με βάζα. Και όταν έβαλα τα 2 γκολ με τον Ηρακλή, όταν παίξαμε, χάναμε 0-2 με στην Τούμπα. Ναι. Έβαλα 2 γκολ με τον Ηρακλή μέσα, 2-2. Στο τέλος με φωνάζει πάνω στα γραφεία και μου λέει, σε θέλω. Πήγαμε, με ρώτησε, μου λέει, γιατί δεν παίζει. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ, τουλάχιστον δεν με βάζει. Ακούστε. Μου λέει από εδώ και πέρα, μου λέει θα είσαι βασικό. Θέλω να το δω και να μην το πιστέψω. Του λέω δεν θα ξανακάνει αυτά που μου κάνει τώρα. Του λέω. Όχι, μου λέει τελείωσε. Από τότε ήμουν βασικό. Ωραία συζήτηση. Αλλά ήταν πολύ καλό κύριο. Ναι, gentleman. Βέβαια, επειδή είπε ο Ντίνος προηγουμένως για την δική σου την παρουσία και την ευρωπαϊκή, θυμάμαι ένα παιχνίδι όταν έπαιζε τον Παναθηναϊκό με τη Juventus εκείνο το μάτς, έτσι. Ναι. Χρήστο, ναι, ναι. Που έχει βάλει τον γκολ το ένα που του τσαλαπάτησε από αριστερά, κάτι κόντρε, κάτι γκτουπ, κάτι. Και η μπάλα πήγε μέσα και τρελαθήκαν όλοι. Νίκο, να σου πω κάτι. Εγώ, ο Ντίνος ερχόταν και στις προπονήσεις. Ναι. Στον αέρα την έπιανα, έφευγε μέσα με 200 χιλιόμετρα. Έφευγε. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν να σταματήσω. Εγώ εντάξει, επειδή εντάξει, είχα και φαντασία μέσα στο παιχνίδι του Σεντρεφόρ, παίρνω έχει φαντασία. Βέβαια. Εγώ να σταματήσω την μπάλα, μα δει τη φάση μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στην περιοχή. Ήταν με τον Μπονίνι. Ναι. Λοιπόν, αν τη σταματήσω με το στήθος να την κάνω, να τη φτιάξω, με έχει καθαρίσει. Λέω πως έρχεται, λέω μπαπ μέσα. Και τώρα, πήγε μέσα. Ήθελα να το πας εκεί. Όχι, ρε φίλε, αλλά εγώ την πήγαινα μέσα στην αιστεία όμως. Ναι, και πήγε να εκεί. Λάβες. Μάλιστα, απίστευτο γκολ. Γι' αυτό είπε ο Ντίνος προηγουμένως ότι θα μπορούσε να παίξει ευρωπαϊκή ομάδα και θα σε τσιμπούσανε. Ήταν σίγουρο θα σε τσιμπήσει κάποια ομάδα, σαρπάξει πριν, ας πούμε, με την πορεία που έχεις κάνει. Γι' αυτό το λέει. Αν ήταν τώρα ο Δημόπουλος ποδοσφαιριστής. Έτσι δεν είναι, Ντίνο? Έτσι είναι, και να σου θυμίσω τώρα, να θυμηθώ μάλλον κάτι άλλο. Ναι. Δεν ήταν κάτι γνωστό. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Γιουβέντους στο Τωρίνο, ναι, όταν έγινε, εγώ προσωπικά ήμουνα μαζί με την αποστολή της ουσιαστικά δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ ή των εναλλακτικών, αναπληρωματικών, στο Βαλκανικό κύπελο, στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας. Μάλιστα. Και για να μπορέσουμε να δούμε το παιχνίδι που ήταν σημαντικό, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη μεγάλη Γιουβέντους. Βέβαια. Προσπαθούσαμε να βρούμε και η αλβανική τηλεόραση έκλεβε
την εικόνα από ένα κανάλι ιταλικό και το μετέδιδε με την περιγραφή του Ιταλού Μάλιστα. Σχολιαστή Μάλιστα. στην αλβανική τηλεόραση. Ναι. Δεν μπορούσες να δεις πολλά κανάλια και δεν μπορούσες να ψάξεις να βρεις κάτι άλλο. Δεν είχε δηλαδή αυτή την πασπερμία των τηλεοπτικών δικτύων τότε, πολύ περισσότερο των δορυφορικών. Βέβαια. Και το είδαμε με πολύ χιόνι, ασπρόμαυρη τηλεόραση ναι. και το είδαμε το παιχνίδι και θυμηθήκαμε πάλι ότι, ορίστε, ο Δημόπουλος που από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, από τον Πανετολικό ή από, ναι, το, ναι. από τον Πύργο Ηλίας που έκανε αυτή την καριέρα και τώρα τον βλέπουμε στο Κομουνάλε του Τωρίνου, τηλεοπτικά βέβαια. Ναι, μιλάμε ότι εκείνη τη μέρα του σαλαπάτησε, δεν υπάρχει. Δηλαδή τέτοιο παιχνίδι πιστεύω ότι μπορεί, Χρήστο, να ήταν και το καλύτερο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν ξέρω να κάνω λάθος. Ναι. Μαζί ναι, με ναι. τη Σωσό, πρέπει να ήταν στο Σωσό ΠΑΟΚ και αυτό. Το καλύτερο παιχνίδι. Νίκο, μας είχαν μέσα στην Γιουβέντου, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, είχε 80.000 κόσμο. Ήρθαμε ένα 0 και δέσαμε κόλ του Σαραβάκου. Είχα δοκάρει εγώ. Ναι. Και όταν πήγαμε εκεί, μας λέγανε θα φάτε 4 γκολ. Ναι. Όχι, λέω Παναγία, αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα, έπεσε τώρα μιλάμε Λάουντρουπ, έπεσε να με παιχταράδο τώρα. Είπα. Ναι, ναι, καλά, ομαδάρα. Τώρα που είναι ο Ιαν Ρας. Ιαν Ρας, βέβαια. Σε τέρατα τώρα. Και λες τώρα εντάξει, άμα την αποκλείσει και την αποκλείσαμε όμως. Ναι, απίστευτη. Είχαμε προπονητή τον Δανίλ. Πασίλ Δανίλ. Ο οποίος μας άφηνε να παίξουμε μπάλα. Ναι. Για τον Δανίλ. Για τον Δανίλ. Τώρα να μας επρίζει συνέχεια προπονητής, μην κάνεις εκείνη, μην κάνεις το άλλο. Άστο ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για τον Δανίλ έχεις καλή γνώμη δηλαδή. Δανίλ ήταν εντάξει. Ο Δανίλ ήταν αγαπητός σε μένα και σε όλα τα παιδιά του Παναθηναϊκού και εγώ περισσότερο τον αγαπούσα δύο φορές γιατί. Είχα πάει και στην Καβάλα, έκανα προπονήσεις μαζί του. Στην Καλαμαριά που είχε έρθει, έκανα προπονήσεις μαζί του. Ήταν φίλος μου, ήταν με τον Στάθη, τον Αντρέα Νταφυλίδη φίλος. Ναι. Εγώ με τον Στάθη, επειδή είμαστε φίλοι μαζί και μέναμε μαζί, για παιχτάρα τώρα ο Στάθης. Υπήρχε παιχτάρα σαν τον Στάθη. Και δεν έπαιξε μπάλα στον ΠΑΟ. Δεν έπαιξε, ναι, σωστά. Λόγω τραυματισμών, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό ο Στάθης. Ναι, ρε παιδί. Μιλάμε, παίρνα και αυτός ήταν ο λόγος. Μέσα από την τρύπα τη Βελόνα παίρνα και την μπάλα τώρα. Βέβαια, παιχτάρα. Παιχτάρα. Ήταν ο κορυφαίος άτυχος εκείνης της περίοδου, γιατί ο τραυματισμός τον ανάγκασε να φύγει από τον ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε ούτε και στην Καλαμαριά να παίξει εξαιτίας των διαδοχικών μικροτραυματισμών που τον άφησαν έξω από το γήπεδο. Και όπως λέει ο Χρήστος, μπορούσε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του κάθε αντιπάλου. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένας ταλαντούχος ως εκεί που δεν παίρνει ποδοσφαιριστής, αλλά ατύχησε. Μία τελευταία ερώτηση στο Χρήστο θέλω να κάνω. Γιώργος Κούδας. Τι σημαίνει για σένα και για τον ΠΑΟΚ? Ο Γιώργος ο Κούδας, κοίταξε να δεις. Καταρχήν, ο Γιώργος ο Κούδας δεν υπάρχει και δεν ξαναβγαίνει ποτέ σε Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να του στήσουν για έναν αδριάντα. Ο Γιώργος ο Κούδας σε μένα με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εάν θα πήγαινα σε ομάδα της Αθήνας, δεν θα μου φερόντουσαν έτσι όπως μου φέρει και ο Κούδας σε μένα. Όχι εμένα, σε όλα τα παιδιά. Ναι. Εγώ του έλεγα, Γιώργο, και να φαντασίσω εγώ που ήμουν πιτσιρικάτσι καμιά φορά, έριγνα κι εγώ, ξέρεις, έβριζα. Ναι. Ποτέ όμως δεν γύρισε να πει μια κουβέντα. Και του λέω, δώσ' μου την μπάλα. Μου λέει, μη φωνάζεις, μη με κοιτάζεις, εγώ σε βλέπω. Ναι. Και θυμάμαι μια φορά ήταν γυρισμένο με την πλάτη, γυρίζει την μπάλα, σταματάει με το σύστημα και μου τη φέρνει με τη δόξαδρά μας. Ναι. Μου τη κάνει, την παίρνω, πάρτο. Μάλιστα. Και λέω, ρε παιδί μου, ο Γιώργος ήταν αγαπητός. Όχι, δεν είναι και τώρα να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο Γιώργος ο Κούδας για μένα είναι ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Και στεναχωριέμαι, Νίκο μου, επειδή μου έδωσες πάσα για τον Γιώργο τον Κούδα, που δεν είναι μέσα στον ΠΑΟ. Εντάξει, είναι λίγο, αλλά δεν είναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι μέσα και να παίξω. Και να παίξω, ακριβώς. Είναι μέσα και να παίξω, σωστά. Τώρα, στεναχωρεί το γεγονός που πέρασε ένας παίχτης, ο οποίος ήταν, όπως λένε, ο Μεγαλέξανδρος Λαμού της ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Έτσι ακριβώς. Ανεξαρτήτως αν, κύριε Σαββίδη, έχεις χρήμα ή δεν έχεις, αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον βάλει στη μη Σένεκεν. Σε κάποια γωνία εκεί πέρα. Να ασχολείται με κάτι. Ναι. Αλλά στο έχω πει και στο λέω άλλη μια φορά. Επειδή εγώ δεν γλύφω κανέναν, δεν κάνω κανέναν, δεν με ενδιαφέρει. Θες Παναθηναϊκός είναι, θες έτσι. Εγώ μαύρο δεν μπορώ να το κάνω να είμαι κόκκινο. Μάλιστα. Στο έχω πει, Νίκο, ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται δίπλα να πούμε στις διοικήσεις θεημένων δεν, να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να είναι ευχαριστημένοι. Και δεν μιλάνε καθόλου. Μάλιστα. Όταν έχεις ένα μεγάλο όνομα θα καθίσεις δίπλα και θα του πεις κύριε, έκανες λάθος εδώ. Δηλαδή, έχουν γίνει λάθη στον ΠΑΟ. Δεν θα μιλήσει κανένας. Και το μεγαλύτερο λάθος σας το φέρω τώρα, που όταν μπήκε με την άγμα στο γήπεδο και το παίρνει το σακάκι, άλλος είναι το άλλο το πράγμα πίσω τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν πρέπει να το κρατήσει ένας, θα τον πάρει αγκαλιά. Και ρωτάω κάποιον, Χριστό. Πρόσεξε.
Του λέω δεν τον κρατήσατε ρε κάποιος. Τι θα τον κρατήσω, μας έδειχνε την άλλη μέρα μου. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, κράτα δίνω. τον εσύ και σε διώξει. Χριστό, για αποκατάσταση της πραγματικότητας να πω ότι ο Γιώργος Κούδας δεν είναι έξω από τον ΠΑΟΚ. Είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και της εκτίμησης του Ιβάν Σαββίδη. Απλά στην ηλικία που βρίσκεται δεν θέλει να είναι ο ίδιος περισσότερο μέσα στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να έχει πιο ουσιαστική και πιο ενεργή συμμετοχή στα διοικητικά πράγματα. Ο Σαββίδης τον συμβουλεύεται, μιλάνε μαζί. Τον ακούει, τον σέβεται. Απλά ο Γιώργος τώρα που βρίσκεται στα 74 του χρόνια, καλή του ώρα και να τα εκατοστήσει, δεν όμως, θέλει να εμπλακεί περισσότερο. Ναι, είναι μέσα στον ΠΑΟ. Μάλιστα. Είναι μαζί με τους υπόλοιπους. Ωραία. Και έχει ενεργό ρόλο σε θέματα τα οποία είναι της αρμοδιότητάς του. Έχει άποψη, την εκφράζει και γίνεται σεβαστή αυτή η άποψη. Βέβαια, δεν θα έχει άποψη αυτός. Καλά, άμα δεν έχει ο Κούδας Κωστάκη. Εμένα αυτή τη στιγμή. Εμένα ο Νίκος είναι άνθρωπος που ξέρει από άλλα να μην πέρα και συνέχεια να μην δεν έχει πει ποτέ εναντίον του ΠΑΟΚ. Και ας τον λέγανε οι άλλοι οι κάτω, να πούμε οι κάτω που υποτίθεται που λέμε εμείς οι κάτω. Όταν έβγαινε ο Νίκος ο Πετρουλάκης με στη τηλεόραση, ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κανένας δημοσιογράφος εκτός του Πετρουλάκη υπέρ του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως έκανε αυτός. Ο Νίκος ο Πετρουλάκης. Να είσαι καλά, Χρυσταρά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, είναι κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε για τον ΠΑΟΚ που δεν ήταν πουθενά και ο Νίκος ο Πετρουλάκης που στήριζε παραδείγματος χάρη τον ΠΑΟΚ να μην είναι. Εγώ δεν έχω ακούσει μια φορά έτσι που συζητάμε μαζί να είναι εναντίον του ΠΑΟΚ. Είναι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς, μα εννοείται ότι θα είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Μόλις ομάδες θα είμαστε πάνε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Γυρίσαμε και πολλά χρόνια πίσω. Και το νομίζω και με τον Τίνο. Είχες καιρό να μιλήσεις με τον Τίνο. Έστω. Ο Τίνος, όταν ήμουν την πρώτη χρονιά, με βοήθησε πάρα πολύ και στο σπίτι του πήγαινα και έτρωγα. Έλα. Ναι. Ήταν φίλος και τον αγαπάω πάρα πολύ. Σοβαρά. Α, είχαμε τέτοιες. Και τον βρίσκει ο Θανάσης, ήταν εκεί πέρα ο αδερφός. Ο Φανιάς του λέει, σε αγαπάει, του λέει και έτσι. Βέβαια τον αγαπάω. Και τον Κλεάνθη το Βαλαρούτσο, παρότι ο Κλεάνθης έγραφε καμιά φορά κανένα τέτοιο να πούμε. Εντάξει. Τον αγαπάω γιατί ο Κλεάνθης ήταν από τους καλούς δημοσιογράφους. Δηλαδή ήταν παοξής, βοήθησε. Ο Πλάτωνας ο Φορόπουλος. Παρότι είχα τσακωθεί χίλιες φορές χωρίστο. Εγώ, Θεός ήταν καλός δημοσιογράφος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Εγώ. Καλή δύναμη. Τον Τίνο τον ευχαριστώ επίσης, τον Καραμητρούση, εγώ, για την παρουσία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Τίνο Καραμητρούση και τον Χρήστο Δημόπουλο. Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Στέφαν Σβάμπ, ο οποίος μίλησε μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είναι η στιγμή στο τελευταίο και στο πιο δύσκολο κομμάτι της σεζόν να πάρει μια ανάσα ψυχολογικά και σωματικά μετά από αυτό το αποτέλεσμα. So do you believe that for the team and for you personally, this is the moment after all this difficult period that we passed and all this positive result that we made to take a breath and you know, not relax but be a little bit more calm now? Okay, now we take what we deserved also during the regular season. And yes, we didn't want too many derbies in the regular season. Now we changed it completely in the playoffs, and we are happy about that. But I think the key was that we stayed calm in the difficult moments. We believe in ourselves. We continue, and I think now this is what we need to do before that we can achieve now what we want. Νομίζω ότι αυτήν την στιγμή ουσιαστικά δρέπουμε τους καρπούς του γεγονότος ότι παρόλο που κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει πάρα πολλά ντέρμπι. Ωστόσο, έβλεπε αυτά τα οποία έπρεπε να βελτιώσει. Έβλεπε ότι μερικές φορές κάποιες λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της. Και το σημαντικότερο είναι ότι καταφέραμε και παραμείναμε ήρεμοι, ψύχρεμοι. Πιστεύαμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας και συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Και ουσιαστικά άλλαξε τελείως αυτό το τσίπ, μπορούμε να πούμε, κατά τη διάρκεια των play-off. Η ομάδα άρχισε να κερδίζει εντός και εκτός έδρας τα ντέρμπι και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο δικαιούται με βάση όλα αυτά τα οποία έχει κάνει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεδομένου ότι όπως είπε κιόλας ο Στέφαν, η ομάδα ποδοσφαιρικά δεν άλλαξε τρόπο λειτουργίας και σκέψης. Είπε ότι οι λεπτομέρειες τώρα πλέον είναι υπέρ μας. Ποια είναι, αν είχε να επιλέξει μία λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και πλέον ο ΠΑΟΚ παίρνει τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, ποια θα επέλεγε? Okay, when I think about the past, we consider a lot of goals without nothing. So right now I think the last games we didn't receive goals, maybe. I don't know, in the last six games we played 5-0 behind. Of course, this is the key in the playoffs to be in the defense strong. And we know in the offense we have quality. We can score goals in any time.
And this gives us a big confidence now that we are very strong in the defense. I think this is the key, that we don't consider anymore like stupid and easy goals. Yeah, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι ο κρίσιμος, μπορούμε να πούμε, παράγοντας, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας της σεζόν πολλές φορές δεχόμασταν κάποια γκολ τα οποία θα χαρακτήριζα σε εισαγωγικά αστεία, από το γεγονός ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τα είχαμε αποφύγει, ή η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας, ή οτιδήποτε άλλο. Και το γεγονός είναι ότι πλέον η ομάδα είναι πάρα πολύ στιβαρή, πάρα πολύ συμπαγής αμυντικά. Στα τελευταία 6 ντέρμπι τα οποία έχει παίξει, ουσιαστικά 5 φορές έχει κρατήσει το 0 στην αιστεία της. Και αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να μπορεί η ομάδα να νιώσει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια αμυντικά. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επιθετικά η ομάδα έχει ποιότητα, θα μπορέσει να πετύχει γκολ, μπορεί να πετύχει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε το γεγονός ότι η ομάδα νιώθει πάρα πολύ ασφαλής πίσω, νομίζω ότι είναι η καθοριστική λεπτομέρεια με βάση αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Λοιπόν, αυτά από τον Στέφαν Σβάμπ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σταθερούς παίχτες του ΠΑΟΚ στην φετινή χρονιά. Αλλάζουμε όμως στρατόπεδο, πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης έχασε τον ΠΑΟΚ 2-0, αλλά εξασφάλισε την έξοδό του στην Ευρώπη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ. Μια χρονιά πάρα πολύ καλή για τον Άρη. Προς το τέλος υπάρχουν κάποια, έτσι, μια αριθμία η οποία παρατηρείται, αλλά έχω την εντύπωση ότι και οι παίχτες αυτοί διατηρήθηκε ένας κορμός, ο οποίος έκανε πάρα πολλά παιχνίδια στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια κόπωση. Το είπε και ο Μάντζιος προχτές, ότι βλέπω ότι έχουμε μια κόπωση, θα προσπαθήσουμε να φρεσκάρουμε λίγο την ομάδα κλπ. Αλλά πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Γιώργο Γκουγκουλιά, τον οποίο τον βλέπουμε μέσω Skype. Καλησπέρα, Γιώργο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, καλησπέρα. Και βέβαια, έλεγα προηγουμένως ότι ο Άρης έχει μια πετυχημένη χρονιά. Εγώ μόνο το μοναδικό για το οποίο πρέπει να σε ρωτήσω καταρχάς είναι ότι αν θεωρείς ότι ήταν πολύ μεγάλη καντεμιά το γεγονός ότι δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό του κυπέλου, με τον τρόπο που αποκλείστηκε βεβαίως από τον Ολυμπιακό, έτσι. Έτσι είναι, και φέτος και πέρσι. Ήταν ο τρόπος, ήταν κάπως πόνεσε ακόμα παραπάνω, γιατί το άξιζε, το πάλεψε μέχρι στο τέλος και από ένα λάθος του τερματοφύλακα του κόστησε την πρόκληση για τον τελικό. Έτσι. Ακριβώς αυτό. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, τι ακριβώς συνέβη κατά την εκτίμησή σου και το χάσε ο Άρης, γιατί το μάτς πήγαινε σβηστό για 0-0, ήταν λίγο δηλαδή, δεν ήταν ούτε μια ομάδα ούτε άλλη τόσο καλές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το πέναλτι ήταν αυτό που άλλαξε λίγο τα δεδομένα. Εντάξει, έδωσε ψυχολογία στον ΠΑΟΚ και έφυγε το βάρος από τα πόδια του, γιατί και ο ΠΑΟΚ την ήθελε την νίκη στην έδρα του, γιατί ήταν μια μέχρι τώρα κακή χρονιά για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τελικό. Αλλά τον έδωσε ψυχολογία αυτό το πέναλτι, το χρειάστηκε για να μπορέσει να πάρει, και ήταν μετά ένας τελείως διαφορετικός ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια. Το καλό είναι ότι αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη μαζί σου, ο Νίκο, είναι ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο πλέον. Αν και έκανε κάποιες ήττες στα play-off, έχει πάρει την πρόκληση για την Ευρώπη και είναι κάτι που αυτό δείχνει ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο και έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή και κάποια άσχημα αποτελέσματα πάλι βρίσκεται στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό το γεγονός ότι ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα για του χρόνου, κατά την εκτίμησή σου? Εντάξει, καταρχήν είναι απογοητευμένος ο κόσμος που στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν καλός ο Άρης, και πάλι όμως ο στόχος του ήταν να βγει η Ευρώπη και βγήκε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι στο πρωτάθλημα ήταν καλός, έκανε καλά παιχνίδια, πήρε σημαντικές νίκες. Ήταν βαθμολογικά ψηλά και κάποια άσχημα αποτελέσματα δεν τον φέρανε εκτός Ευρώπης. Είναι σίγουρα θέλει περισσότερους ποδοσφαιριστές βάθος να υπάρχει στο πάγκο, γιατί το πρωτάθλημα ήταν μεγάλο, ήρθαν και τα play-off, υπήρχε και αυτό με τον κορονοϊό που οι ποδοσφαιριστές δεν προπονούνταν καλά. Χρειάζονται μεγάλα ρόστερ σε τέτοιες περιπτώσεις και ο Άρης σίγουρα θέλει κάποιες προσθέσεις, όχι πολλές. Αυτό κάνει νομίζω εδώ και 2-3 χρόνια ο κύριος Καρεπίδης. Φέρνει στοχευμένες μεταγραφές που βοηθάνε και όχι μεταγραφές που ήρθαν, δεν ακούμπησαν και έφυγαν. Και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι, δεν μπορούν να βοσοβούν όλες οι μεταγραφές. Αλλά όλες οι μεταγραφές που έρχονται είναι στοχευμένες, είναι λίγες, δεν αλλάζουν 20 και 25 ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο. Και αυτό δείχνει ότι φτιάχνει έναν κορμό και όπου πονάει, εκεί η ομάδα ενισχύεται. Αυτό που θα σε ρωτούσα, γιατί έπαιξε θέση του center for,
είναι ότι πολλοί συζητάμε γενικώς ότι ο Άρης έχει ένα πρόβλημα εκεί. Δηλαδή δεν έχει τον striker αυτό που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Βεβαίως ο Μήτρογλου είναι ένας τέτοιος παίκτης, κατά το παρελθόν όμως, τώρα είναι πολύ πίσω από ό,τι φαίνεται. Ο Μάνος προσπαθεί φιλότιμα να ανταποκριθεί. Βλέπεις ότι εκεί ο Άρης χρειάζεται παίκτη ή τέλος πάντων αν ο Μήτρογλου κάνει προετοιμασία από την αρχή θα είναι διαφορετικός του χρόνου? Επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο ναι. και έχω παίξει και σε αυτή τη θέση, νομίζω καταρχήν για μένα το γκολ δεν ξεχνιέται. Έτσι Φωστό. Και όταν φέρνει τον Μήτρογλου σαν μεταγραφή, δεν θα μπορούσε να τον φέρει όχι ο Άρης, αλλά κάθε ομάδα στην, στην Ελλάδα, συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να τον φέρει αν ο Μήτρογλου δεν ήταν από μια τέτοια χρονιά το να μην παίξει. Μέτρια κακή χρονιά, ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να τον φέρει καν στην Ελλάδα, όχι στον Άρη. Ναι, ναι. Και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να ξέρει ούτε το ποδόσφαιρο, αλλά ούτε και το γκολ. Νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Μπορεί, εγώ το είχα πει από την αρχή που ήρθε, ότι ήταν πίσω. Γιατί το αν έχει παίξει ποδόσφαιρο, ξέρει ότι όχι μόνο το να μην παίζει παιχνίδια και οι προπονήσει, το να μην προπονήσει με την ομάδα, σε πάνε πάρα πολύ βέβαια, πίσω. Βέβαια. Είναι ένα ποδοσφαιριστή και όσο Μήτρο που ξέρουμε όλοι ότι δεν θα δουλέψει τόσο και μόνο του, αλλά και για κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι, όσο και να δουλέψει, όσο και καλά με ένα κυμαστή να δουλεύει, όταν δεν προπονείται με την ομάδα, είδα ακόμα και δεν κάνει παιχνίδια. Με την ομάδα δεν μπορεί να μπει σε αγωνιστική Σωστό. Πράξη. Σωστό. Αυτό ήταν σίγουρο ότι ο Μήτρογλου δεν θα μπορέσει να βοηθήσει άμεσα. Και νομίζω όμως ήταν μια μεταγραφή σημαντική αν μπορείς ο Άρης τον κρατήσει για τον χρόνο και κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Γιατί όπως είπα, νομίζω είναι ένας ποδοσφαιριστής που όχι μόνο στην Ελλάδα έχει αφήσει όνομα, και στην Ευρώπη, και τον χρόνο θα κάνει για μένα τη διαφορά αν μπορέσει και μείνει στον Άρη. Μάλιστα. Τώρα για τον Μάνο. Για τον Μάνο. Ένας ποδοσφαιριστής που μένα μου άρεσε πάρα πολύ και Έλληνας ποδοσφαιριστής, αλλά και ένας ποδοσφαιριστής που μου άρεσε, τον έφερε για δεύτερο σεντερφόρ και το παιδί με τα γκολ του και με την. Όχι μόνο τα γκολ του και με την προσπάθεια που έκανε, έδειξε ότι αξίζει να φοράει αυτήν η φανέλα, αξίζει να παίζει και να ξεκινάει και σε παιχνίδια και έβαλε και τα γκολ που χρειαζόταν ο Άρης. Νομίζω είναι μια πολύ καλή λύση και αυτή είναι για τον κύριο Μάντζο και για τον χρόνο. Και μια σημαντική λύση, είτε έρχεται από τον πάγκο, είτε κάποιο παιχνίδι να τα ξεκινήσει από την αρχή. Γιατί ξέρει αυτό ο ποδοσφαιριστής ότι θα μπει και όταν θα μπει θα υδρώσει τη φανέλα. Μάλιστα. Γιώργο, θα σε ρωτήσω σε λίγο και για τον Μάντζιο, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για την επόμενη χρονιά. Αλλά πρώτα θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Άρη μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι με πολλή τακτική. Αρχή του παιχνιδιού με αλλαγή σχηματισμού από την πλευρά σας. Στη συνέχεια άλλες αλλαγές σχηματισμού. Τελικά δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι σφιχτό για τις δύο ομάδες, χωρίς πάρα πολλές ευκαιρίες. Μέχρι τη στιγμή που έγινε το πέναλτι και προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, από εκεί πέρα ανοίξαν οι γραμμές. Προσπαθήσαμε και με τις αλλαγές να φρεσκάρουμε την ομάδα αρκετά να γίνουν πιο επιθετικοί. Δυστυχώς δεν καταφέρουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι σήμερα. Έμεινε ο Άρης στους 59 βαθμούς. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση εν ώψη των δύο τελευταίων αγώνων? Πρέπει να ετοιμαστούμε για το μάτς του Παναθηναϊκού. Αυτό είπε βέβαια πριν το μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Τα πλάνα ήταν και η συνέντευξη ήταν στην συνδρομητική τηλεόραση, την ΟΒΑ. Ο Άκης Μάντζιος, ο οποίος δεν ήξερε γιατί ακόμα δεν είχε γίνει ο αγώνας Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Από τη στιγμή που κέρδισε η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, ο Άρης βγήκε Ευρώπη. Πολύ σωστά δήλωσε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, αφού εκκρεμούσε ο αγώνας Παναθηναϊκού ΑΕΚ και όλοι πιστεύαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την ΑΕΚ ή τέλος πάντων δεν θα χάσει, γιατί θα είχε ακόμη το βαθμολογικό περιθώριο. Αλλά παρόλα αυτά, η ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ έδωσε το εισιτήριο για την Ευρώπη στον Άρη. Βέβαια, δεν περίμενε ο Άρης τον Παναθηναϊκό να χάσει για να βγει στην Ευρώπη. Νομίζω, Γιώργο, δίκαια βγαίνει ο Άρης στην Ευρώπη, πανάξια θα έλεγα, έτσι. Νομίζω όλη η Ελλάδα το είδε φέτος και πέρσι και πρόπερσι του Άρης παίζει, έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, παίζει πάρα πολύ όμορφα και νομίζω το αναγνώρισαν και οι αντίπαλοι ότι άξιζε να είναι ψηλά στη βαθμολογική θέση. Είτε τα παιχνίδια από το κύπελλο όπως αποκλείστηκε, είτε και ακόμα και στην Ευρώπη όπως αποκλείστηκε. Νομίζω ο Άρης παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, το έχει αναγνωρίσει και ο κόσμος που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι στο πλευρό του, που είναι μια μεγάλη δύναμη και αυτή του Άρη και κάθε ομάδα που έχει τόσο κόσμο που λόγω κορονοϊού δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στο πλευρό. Νομίζω είναι δίκαια βγαίνει και φέτος στην Ευρώπη. Ναι. Για το Μάντζιο, πιστεύεις ότι πρέπει να μείνει την επόμενη χρονιά ή ότι θα γίνει, γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί 100%. Προσωπικά η εκτίμησή μου είναι ότι δικαίως θα πρέπει να μείνει, γιατί την πήρε την ομάδα χαμηλά σχετικά.
την έστρωσε, την έκανε ομάδα, τη σουλούποσε. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εκτίμηση. Νομίζω και για μένα ότι πρέπει να μείνει. Καταρχήν, δεν είμαι, επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο πάλι, το ξαναλέω, δεν μου αρέσουν οι πολλές αλλαγές προπονητών και δυστυχώς το βλέπουμε πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό. Στην Ελλάδα το έχουμε συνηθίσει. Γιατί και ένας προπονητής χρειάζεται και τον χρόνο του, έτσι. Ναι, δεν πρέπει να τον δώσει και τον χρόνο του. Δεν μπορεί τώρα ένας προπονητής σε έναν, δύο, τρεις μήνες να δείξει και να καταλάβει τους 30 ποδοσφαιριστές, 35 ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ, αλλά και να δείξει αυτό που θέλει, να περάσει στους 35 ποδοσφαιριστές αυτό που θέλει. Νομίζω τα δείγματα του Μάτζου ήταν πάρα πολύ θετικά. Η ομάδα πέτυχε το στόχο της, τον ένα από το στόχο της που ήταν να βγει στην Ευρώπη. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο, πήρε τα παιχνίδια αυτά που έπρεπε να πάρει και νομίζω ότι είναι και ένας, για μένα χρειάζεται και ένα ελληνικό στοιχείο να υπάρχει, γιατί τώρα πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά έχουν γίνει πάρα πολύ ξένοι ποδοσφαιριστές και να μην χάνει και το ελληνικό στοιχείο που χρειάζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μια ελληνική ομάδα. Και είναι ένας νέος ποδοσφαιριστής, ένας νέος προπονητής, συγγνώμη, Έλληνας, και ένας προπονητής που έχει περάσει και σαν ποδοσφαιριστής από αυτό το σύλλογο και ξέρει πόσο βαριά είναι η φανέλα και το έχει δείξει και από την πρώτη στιγμή πόσο σεβάστηκε στην ομάδα που ήρθε. Άλλωστε, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον Μίτρογλου, αν ξεκινήσει και κάνει προετοιμασία, ίσως να είναι διαφορετικός του χρόνου, πιστεύω και ο Μάντζιος, αν κάνει την προετοιμασία, θα βάλει τη δική του σφραγίδα στην ομάδα, έτσι, είναι, τη δική του πινελιά τέλος πάντων. Έτσι είναι, γιατί όταν έρχεται ένας προπονητής στη μέση της χρονιάς, δεν μπορεί να δουλέψει την ομάδα όπως θέλει να τη δουλέψει. Δεν υπάρχει χρόνος, είναι τα παιχνίδια και αν θέλει να δουλέψει, π.χ. σε φυσική κατάσταση, δεν μπορεί να το κάνει. Είτε αν υπάρχει κάποια διακοπή πρωταθλημάτων, αλλά και εκεί πάλι μέχρι ένα κομμάτι. Νομίζω οι προπονητές την ομάδα τη στείλουν στην προετοιμασία. Ναι. Προηγουμένως συζητούσαμε και για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Να πω το εξής, ο Άρης έχει να παίξει τώρα βέβαια με τον Παναθηναϊκό. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων μπορεί να πάρει την θέση αυτή της Ευρώπης πλέον, γιατί έχει εξασφαλίσει την Ευρώπη, αλλά πιστεύεις ότι για λόγους γοήτρου πρέπει να το παλέψει μέχρι το τέλος και ό,τι βγει τρίτος, ας πούμε, αν δεν μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σίγουρα ότι πρέπει να το παλέψει. Είναι ένα παιχνίδι που και ο κόσμος το περιμένει, έτσι, με τα άσχημα αποτελέσματα που έχει στα play-off. Περιμένει μια νίκη τώρα με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω και οι ποδοσφαιριστές ξέρουν ότι όταν παίζουν σε έναν τέτοιο σύλλογο μεγάλο, με τέτοια βαριά φανέλα και με τόσο κόσμο πίσω από την πλάτη, όσο και μπορεί βαθμολογικά καμιά φορά να είναι αδιάφορο το μάτς, ξέρουν ότι ο κόσμος περιμένει και αυτή τη νίκη. Και ένα παραπάνω με τον Παναθηναϊκό που είναι και αυτός ένας ιστορικός σύλλογος και αυτά τα παιχνίδια δεν ξεχνούνται και τα παρακολουθούν οι φίλοι κόσμος. Νομίζω είναι ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές να δείξουν ότι δίκαια βγήκαν Ευρώπη και ήταν κάποια άστοχα αποτελέσματα τα τελευταία στα play-off και ότι να αλλάξουν την εικόνα και να κλείσουν τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα. Γιώργο, επειδή ξέρεις και τον κόσμο του Άρη που φέτος ήταν απόνοπος και ο κόσμος όλων των ομάδων δεν πήγαν οι φίλοι στα γήπεδα. Πιστεύεις ότι αν ο Άρης είχε τον κόσμο μαζί του φέτος, θα είχε ίσως καλύτερη πορεία και δεν θα είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό? Γιατί πιστεύω ότι αν ήταν ο κόσμος στο γήπεδο όταν κρύφτηκε πίσω από το δοκάρι ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και βγήκε από το δοκάρι, κάποιος θα φώναζε. Δεν μπορεί να μην φωνάζανε στον Κουέστα. Καταρχήν, επειδή έχω παίξει αυτόν τον σύλλογο και έχω παίξει και κυκλισμένο των θυρών, όταν ήμασταν τιμωρημένοι στη Β' Εθνική, αλλά και με κόσμο. Εντάξει, είναι μεγάλη βοήθεια ο κόσμος και για το να φοράς αυτή τη φανέλα του Άρη και το αντίθετο για τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή που έρχεται στο Χαϊλάου και βλέπει ένα τέτοιο γήπεδο και θυμάμαι και τους ποδοσφαιριστές της Μόλντε που πήραν την πρόκριση ενώ πήραν την πρόκριση στην Ευρώπη χαζεύανε τριγύρω επειδή ήμουν και εγώ κάτω στο ποτάρι χαζεύανε τριγύρω την κερκίδα αντί να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους που ούτε καν δεν την καταλάβανε. Ακριβώς. Εντάξει, είναι πολύ καυτή η έδρα και για τον αντίπαλο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο γήπεδο να πάρει το διπλό ή έστω το χ. Και για τον Άρη φυσικά να παίζει σε αυτό το γήπεδο με αυτόν τον κόσμο είναι πολύ θετικό. Σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ ο κόσμος, δεν το συζητάω. Και τους ποδοσφαιριστές, αλλά να μην ξεχνάμε και τον πρόεδρο, έτσι. Γιατί μιλάμε αυτές τις ομάδες όταν ένας πρόεδρος αναλαμβάνει, που είναι και επιχειρηματίας, αναλαμβάνει μια τέτοια ομάδα, ποντάρει πάρα πολύ και στα εισιτήρια. Ακριβώς. Κάτι που μεγάλη ιστορία. Στις ομάδες πονέσαν πάρα πολύ. Βεβαίως. Με τα εισιτήρια λόγω του κορονοϊού και πάλι όμως ο πρόεδρος του Άρη έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και όσο και να πόνεσε από αυτήν την περίπτωση.
Τώρα μίλησες και σαν επιχειρηματίας βεβαίως, στο τέλος. Σαν επιχειρηματίας, γιατί και έστω και ένα μαγαζάκι να έχεις, ξέρεις έτσι, πως είναι το να, έτσι, είναι, έτσι. Το να μην έχεις τραπεζοκαθίσματα, το πω και σωστός, ναι. Να πούμε και στο δικό σου το Μούντι δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία στην TV100, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Αυτά από τον Γιώργο Γκουγκουλιά. Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μαζί θα είμαστε την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, στις 11 το βράδυ από την Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100 και την επόμενη μέρα σε επανάληψη στο πρόγραμμα της TV100. Καλό βράδυ σε όλους και Χριστός Ανέστη.